Ο φακός του Κάλλη Νεολιούς βρίσκεται στο γραφείο του Αντιδημάρχου Καθημερινότητας, του κυρίου Μικέ Ρίγα. Ενδιαφέρουσες ειδήσεις σχετικά με την επανσύνδεση ρεύματος σε νοικοκυριά που είχε κοπεί το ρεύμα και είχε δημιουργήσει τεράστια κοινωνικά προβλήματα. Καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι τα 10 πρώτα νοικοκυριά που είχε κοπεί το ρεύμα τους επανασυνδέονται μετά την εξέταση της αίτησης που είχε υποβληθεί εδώ στο Δήμο μας. Όπως γνωρίζετε, με απόφαση του Δημάρχου συστήθηκε τριμελής επιτροπή με συντονιστή εμένα και δύο εκπροσώπους της ΔΔΕ και της ΔΕΗ ΑΕ, όπου εξετάζονται τα αιτήματα των οικοκυριών που έχει κοπεί το ρεύμα τους μέχρι τις 36. Όσοι λοιπόν υπέβαλαν τις αιτήσεις τους μαζί με όλα τα δικαιολογικά που προβλέπονται από, από την νομοθεσία, εξετάστησαν. Ήδη έχουν γίνει τρεις επιτροπές. Κατατέθηκε η λίστα με τα νοικοκυριά που τη χάνουν των ευεργετικών διατάξεων της νομοθεσίας και από σήμερα ενημερώθηκα από τη ΔΔΕ ότι ήδη σήμερα τα 10 πρώτα νοικοκυριά παρασυνδέονται και θα ακολουθήσουν και τα άλλα που είχαν φάκελο πλήρη. Αριθμός, πόσο συνολικά? Εξετάστηκαν περίπου 44 αιτήσεις, αν θυμάμαι καλά. Περίπου οι 30 εξετάστησαν και ήταν ικανές για να περάσουν και να τύχουν τον ευεργετικό διατάξιο. Θα ξανασυνεδριάσει αυτή η επιτροπή ώστε να κρίνει άλλα νοικοκυριά? Βεβαίως, η νέα συνεδρίαση θα γίνει το Σεπτέμβρη. Και καλό όλους τους συμπολίτες, όλους τους πατριώτες που τυχόν έχουν τέτοιου είδους προβλήματα και το ρεύμα τους έχει κοπεί μέχρι 36, γιατί αυτό προβλέπει η νομοθεσία, να έρθουν στο Δήμο, στην κυρία Μπαζάπου και στον κύριο Ανθούλη και να υποβάλουν τα χαρτιά τους. Κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.